το παιδιά όλους πάνω σας στο κοντρόλ. Θα κάνω μία τώρα καυτερή. Δεν σας έχω δώσει τελικά. Γιατί? Γιατί είναι τρία μόνο τελικά. Εγώ θέλω λίγο να καθαρίσω εδώ, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Δεν μπορώ. Την πιο απλή συνταγή για μία τυροκαυτερή που θα συνοδέψεις και θα έχεις και ακόμα και σε αυτό το φαγητό, αλλά και σε ένα γεύμα που θέλεις να. Που σου λείπουν κάποια μικροορεκτικά, που θέλεις να τα φας έτσι με να βουτήξεις μέσα και να έχεις να τρως. Η τυροκαυτερή. Κοίταξε εδώ να δεις πόσο εύκολη είναι η τυροκαυτερή. Πολύ, πολύ βασική συνταγή που μερικές φορές την κάνουμε και λάθος. Για πες. Πώς μπορεί να γίνει τυροκαυτερή, για πες μου, ποια είναι τα θεωρείς ότι είναι τα βασικά συστατικά. Τυρί, πολύ, πολύ ωραία. Ωραία, φέτα τυρί. Λοιπόν, τυρί φέτα, παίρνουμε μια καλής ποιότητας φέτα, τυρί φέτα λοιπόν, και ξέρεις όταν πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, καλό είναι όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, καλό είναι να λέμε, για παράδειγμα, εκεί κάτω στις βαρελίσκες, τις φέτες που έχουν, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα μαγαζιά που πουλάνε τα τυροκομικά και όλα αυτά, αν πάρεις το κάτω-κάτω που είναι κάτι τρίματα, την παίρνεις ακόμα πιο φθηνά. Από ότι κάποια στιγμή που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, να κάνεις. Γιατί τώρα το κάνεις αυτό. Σαγχώνει. Ναι, φιλοφοβήθηκα. Λοιπόν, να πάμε. Πω, περίμενε, θέλω να κάνω μια ερώτηση χαζής. Το δοχείο με το βαρέλι είναι το ίδιο πράγμα ή έχει διαφορά? Να σου λένε, ας πούμε, θέλεις βαρελίσια ή θες δοχείου? Η βαρελίσια έχει, μείνει, το ίδιο. Έχει οριμάσει μέσα, έχει γίνει άλλη διαδικασία. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Βαρελίσια είναι top. Βαρελίσια, άρα ζητάς βαρελίσια. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, βάζουμε μέσα λοιπόν, πολύ βασικό είναι να δώσουμε λίγο χρώμα στην τυροκαυτερία μας, να μην την κάνουμε έτσι τελείως ανιαρή και να χρησιμοποιήσουμε απλά μία σκέτη φέτα και να την πολιτοποιήσουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω πιπεριά. Πιπεριά φλωρίνης κόκκινη λοιπόν, την οποία ή την έχουμε ψήσει στο φούρνο, ή την έχουμε σοτάρει σε ένα τηγάνι, ή την έχουμε βάλει πάνω από τη φωτιά, έτσι ακόμα και πάνω από ένα γκαζάκι να καψαλιστεί, ώστε να βγάλει αυτή την καπνίλα που έχει. Και δεν την ξεφλουδίζεις? Τώρα κοίταξε, λέω δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί, λέω, στην τηλεόραση, θα το προσπεράσουμε. Ξεφλουδίζεις κανονικά. Άμα τη βάλεις στο φούρνο, άκου ένα κολπάκι. Άμα τη βάλεις στο φούρνο και την ψήσεις και είναι έτοιμη, ψημένη η πιπεριά σου, με το που τη βγάλεις, αν τη σκεπάσεις, αν τη σκεπάσεις με μία μεμβράνη ή ένα αλουμινόχαρτο, σε δευτερόλεπτα πάει και ξεκολλάει η φλούδα. Εγώ να σου πω τι κάνω. Τις βάζω σε μία σακούλα. Σακούλα του σούπερ μάρκετ. Τη δένω. Η υγρασία που θα βγάλει. Έρχεται αμέσως μετά. Η υγρασία που θα βγάλει λοιπόν, πάει και ξεκολλάει το εξωτερικό της. Λοιπόν, φέτα μαζί με πιπεριά τα πολιτοποιούμε πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά βλέπετε ότι δεν χτυπιέται καλά. Ναι. Σας είπα, είναι τρία τα υλικά. Πιπεριά, φέτα και αυτό που θα μας δώσει λίγο την όθηση ώστε να ανακατευτούν όλα αυτά είναι λίγο γιαούρτι. Οπότε εγώ, σκεφτείτε, έβαλα 400 γραμμάρια φέτα, λίγο λιγότερο από μισό κιλό φέτα, 100 γραμμάρια γιαούρτι με 150 γραμμάρια αναλόγως πόσο εμείς το θέλουμε να είναι. Το βάλες, θα το βάλουμε. Θα βάλουμε, κάτσε να ανακατέψουμε και εδώ. Λοιπόν, αυτά τα υλικά λοιπόν μας δίνει μια εξαιρετική τυροκαυτερή. Βλέπετε πώς αρχίζει και χτυπιέται εδώ. Δείτε εδώ και θα πάρουμε και λίγο τα τυχώματα τώρα. Δεν χρειάζεται καθόλου αλάτι. Την υγρασία του. Ναι. Δεν χρειάζεται καθόλου αλάτι, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Το μόνο που κάνουμε εδώ ένα ανακάτεμα. Θα προσθέσω και λίγο λαδάκι για να έχω λίγο περισσότερη υγρασία. Και δες εδώ πως με τρία υλικά, παιδιά, κάναμε μια πολύ ωραία τυροκαυτερία. Τη δοκιμάσουμε και τώρα αμέσως. Βάλε και το καυτερό του. Μπράβο, θα βάλουμε και λίγο μπούκοβο μέσα. Ναι. Δες εδώ, χτύπημα. Μπαμ. Χτυπήθηκε, ωραίο χρώμα, τίμιο χρώμα τυροκαυτερής, πολύ τίμιο. Θα βάλω σε ένα πιάτο εδώ, για να δείξουμε, για πες. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο είναι. Ξέρεις τι θέλω να δω. Γελάς, παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι θέλω να δω μια φορά στην τηλεόραση. Τι. Να δοκιμάσει κάποιος κάτι και είμαι σίγουρος. Και να πει είναι σαν να μπαίνω τώρα μέσα στο σπίτι σας, ειλικρινά. Γιατί σας φαίνεται σε όλους περίεργο, καλά πώς γίνεται να τα κάνουν όλα τέλεια εκεί πέρα στην τηλεόραση. Είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν, παιδιά. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Εδώ τώρα πρέπει να προσθέσουμε και λίγη κομματάκια φέτα, να τα ανακατέψουμε και να γίνει. Μια φορά να δοκιμάσει λοιπόν κάποιος και να πει. Και να πει. Όχι τηλεθεατή. Εσύ τώρα που δοκιμάζει. Όχι, είναι από χάλια, είναι. Πει... Oh, ναι, δεν είναι ωραίο. Ναι, αλλά μα είναι. Στη φυλάω. Αν δεν είναι. Στη φυλάω τότε, εντάξει. Α, δούμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάντως, πέρα από την πλάκα και πέρα από το έτσι αυτό που μεταξύ μας, ας πούμε, κάνουμε και λέμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση με τις συνταγές του Πέτρου είναι ότι ό,τι φτιάχνεις είναι πάρα πολύ γευστικό, βρες, Πέτρο μου. Άρα τι να πούμε, με το ζόρι ότι δεν είναι ωραίο. Ναι.
Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι, ναι. Είναι γευστικά. Το λέω και το. Λοιπόν, βάζουμε και λίγα κομματάκια φέτα. Σαν να σε σεφ, καταλαβαίνεις. Ακριβώς, ακριβώς. Έμφυτο, έμφυτο. Λοιπόν, βάζουμε και λίγα κομματάκια λοιπόν τυριού μέσα, έτσι για να έχουμε αυτήν τις διαφορές μέσα στο στόμα μας. Το βάζουμε για λίγο στο ψυγείο και έχουμε μια πολύ ωραία τυροκαυτερή σε πολύ λίγο χρόνο με 3-4 υλικά το πολύ.